δεν έχει εμφανιστεί τίποτα εδώ. Ο χρήστης δεν έχει καταλάβει τίποτα. Έχουμε μπει μέσα στο σύστημα. Έχουμε πρόσβαση σαν διαχειριστές και θα κάνουμε τώρα, θα εμφανίσουμε αυτή την οθόνη στη δική μας οθόνη απέναντι στο κομπιούτερ για να δείτε και εσείς. Δεν λειτουργεί καταγράφοντας την επιφάνεια, απλά παίρνουμε μια εικόνα, ένα screenshot, για να δείξουμε ότι είμαστε μέσα και βλέπουμε τι υπάρχει εδώ. Δηλαδή αυτό τώρα έχει ένα screenshot, πριν να δείτε. Ναι, δεν κλείνεις τώρα. Πάρε ένα screenshot τώρα. Άνοιξε ας πούμε αυτό. Εγώ μπορώ να δω ο χρήστης τι κοιτάει εκείνη τη στιγμή στην επιφάνεια εργασίας του. Όχι συνεχόμενα. Όχι συνεχόμενα. Συνεχόμενα θα δείξουμε αργότερα. Βλέπετε. Ανεξαρτώ οτιδήποτε κάνω εγώ, θα μπορεί να πάρει μια εικόνα. Όχι συνεχόμενα, το έχουμε για παρακάτω αυτό. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε τα αρχεία του χρήστη μέσα. Το τι αρχεία έχει ο χρήστης. Είμαστε στο Path SEO Windows System 32. Μπορούμε να πάρουμε όποιο αρχείο θέλουμε. Μπορούμε να ανεβάσουμε ένα δικό μας αρχείο, μπορούμε να τρέξουμε ένα αρχείο, μπορούμε να σβήσουμε ένα αρχείο, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είναι ένας file manager. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε όταν το έχεις, σαν να το έχεις μπροστά σου. Δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Τι ωραία. Ωραία. Τώρα, δείξαμε όλους τους τρόπους για να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα σύστημα, να κάνουμε αυτό το δίκτυο που λέμε. Να είμαστε εμείς, άλλος ένας υπολογιστής, 2, 3, 5 όσοι υπολογιστές θέλουμε, συνδεδεμένοι σε ένα μηχάνημα. Είτε σπάζοντας το ασύρματο, είτε αν έχουμε πρόσβαση όπως σε ένα net καφέ που είναι όλα συνδεδεμένα με καλώδιο μεταξύ τους, μπορεί να συμβεί αυτό που θα δείτε τώρα. Αυτό είναι περισσότερο για όπως είναι τα net καφέ ή κάποια τράπεζα ή επιχειρήσεις τέτοιες που έχουν πολλούς υπολογιστές συνδεδεμένους σε δίκτυο γιατί διευκολύνει την εργασία τους. Και αυτό που θα δείξουμε πάλι θα είναι πάλι σε Facebook, που είναι από τα πιο δύσκολα, για τον λόγο που σας είπα πριν. Τελείσαμε. Ωραία, να κάνουμε τότε ένα διάλειμμα και να το συνεχίσουμε. Ωραία. Πετύχαμε τεχνικό πρόβλημα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, 10 λεπτάκια, εντάξει, και θα επανέλθουμε με αυτό.